Αναστάτωση επικρατεί από χθες το μεσημέρι στο Αλεποχώρι. Συνεργεία της Πολεοδομίας προσπάθησαν να γκρεμίσουν ένα αφαίρετο που ανήκει στην κυρία Ματούλα Πουρνιά. Όμως η ιδιοκτήτρια μαζί με συγγενείς και κατοίκους της περιοχής αντέδρασαν έντονα και σταμάτησαν την προσπάθεια κατεδάφισης. Μάλιστα, μια αποτυχημένη τέτοια προσπάθεια κατεγράφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Το σπίτι αυτό θα πέσει όταν πεθάνει η μάνα μου. Νωρίτερα με τίποτα. Πάνω από το δικό μου πτώμα. Εγώ σε αυτή τη μάνα χρωστάω ό,τι είμαι σήμερα. Και για αυτή τη μάνα θα φτάσω στα άκρα. Είναι η κραυγή της Ματούλας Πουρνιάς στη θέα της μπουλντόζας της νομαρχίας που πήγε να κατεδαφίσει το σπίτι της στην παραλία του Αλεποχωρίου. Ένα σπίτι που όπως και η ίδια παραδέχεται είναι αυθαίρετο. Αποτελεί όμως το μοναδικό καταφύγιο για την άρρωστη από καρκίνο μητέρα της. Η μητέρα μου έχει λευχαιμία. Έχει υποτροπή τους τελευταίους 6 μήνες και είναι στο τελευταίο στάδιο της ζωής της. Δεν μπορώ να σας υπογράψω πώς θα ζήσει. Ένα χρόνο, δύο, μισόν, 6 μήνες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στην Παμακάριστο και κάνει χημειοθεραπεία ολομόναχη. Και ζητάω λοιπόν τη δική σας κατανόηση, γιατί εκτός από το γραπτό νόμο υπάρχει και αυτός ο έρημος, ο άγραφος ηθικός νόμος. Βρήκαν να εξαντλήσουν την αυστηρότητα του νόμου σε μια ετοιμοθάνατη γυναίκα με ένα μικρό σπιτάκι 30 τετραγωνικών όταν. Οι μισές παραλίες θετικής είναι γεμάτες με παράνομα. Τα μισά βουνά είναι γεμάτα με παράνομες βίλες και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Το οικόπεδο στην παραλία του Αλεποχωρίου αγοράστηκε από την οικογένεια της κυρίας Πουρνιά το 1967. Όταν το 1987 αποφάσισαν να χτίσουν ένα σπίτι σε αυτό, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις καταγγελίες ενός γείτονά τους, που όπως υποστηρίζει η κυρία Πουρνιά, ενοχλείται γιατί το σπίτι της του κόβει τη θέα. Έτσι, σχεδόν 13 χρόνια τώρα, αγωνίζεται για να το νομιμοποιήσει. Όπως λέει η κυρία Πουρνιά, το οικόπεδο έχει χαρακτηριστεί από την ομαρχία ως χώρο στάθμευσης, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Βιλίων ενέκρινε την αίτησή της για νομιμοποίηση. Κανείς όμως δεν της έχει πει οτιδήποτε για αποζημίωση σε περίπτωση απαλωτρίωσης. Πώς μπορεί ένας απλός πολίτης που ψήφισε Πασόκ να δει τον νομάρχη και να φτάσει σε ένα γραφείο υπουργού? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Έχω πάρει από το Φεβρουάριο μήνα τηλέφωνο στο γραφείο του κύριου νομάρχη και περιμένω να με πάρει τηλέφωνο, έτσι μου είπαν. Ο κύριος Καρμούτσος όμως προφανώς... Να ζητήσω μια παράταση. Υπάρχουν λόγοι υγείας. Σοβαροί. Παρακάλεσα όσο ζει η μάνα μου. Ξέρουμε ότι όχι περάσνεψα. Οι ιδιοκτήτες αυτής της μονοκατοικίας είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν την περιουσία τους με κάθε τρόπο. Ακόμη και αν χρειαστεί να ορθώσουν το ανάστημά τους μπροστά στα συνεργεία κατεδαφίσεως. Ολομόναχη, να έχει πάει να κάνει χημειοθεραπεία ολομόναχη και εγώ να με δω δηλαδή για το σπίτι. Δεν είναι μόνο, δεν είναι και αυτό. Και μία τελευταία στάδιο, όσο παρολογούμε τώρα. Από πού προκλήθηκε το όλο θέμα. Κόβουμε τη θέα του κυρίου Σκαρμούτσου. Για να ικανοποιηθεί η ματαιοδοξία ενός κακού γείτονα, ονόματι Στέλιος Σκαρμούτσου, ο οποίος 13 χρόνια κάνει καταγγελίες για να καταδαφιστεί αυτό το μικρό σπιτάκι των 30 τετραγωνικών μιας καρκινοπαθούς. Είναι αυτή η μπουλντόζα που θα γκρεμίσει το σπίτι σας. Το κοινωνικό μεγαλείο. Απερίγραπτο κοινωνικό μεγαλείο. Για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί. Κυρία Πουρνιά, όσο βλέπουμε... Πρόκειται για το σπίτι, τη βίλα μιας γυναίκας 70 χρονών με λευχαιμία, καταδικασμένης να πεθάνει σε λίγο καιρό. Αναρωτιέμαι, κυρία Πουρνιά, πώς αισθάνεστε αυτή τη στιγμή. Μπορεί το σπίτι να είναι παράνομο, μπορεί να σας είχαν ειδοποιήσει εδώ και καιρό. Αλλά αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι είναι τραγικό για σας να... Τι να μην κοιτάξω, τι να μην κοιτάξω, τα πράγματα, την τσάντα μου, τα πράγματα, το παιδί μου που είναι έξω. Ο Ιορδάνης που είναι. Μαρία, πώς θα... Πού μέσα, παιδί μου. Εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι ότι είναι. Πρέπει να βγάλω αυτό. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την κυρία Πουρνιά να βλέπει το σπίτι. Είναι δύσκολη ώρα. Να κατεδαφίζετε. Πώς. Ναι, γίνεται τώρα, Μαρία, βλέπουμε την κυρία Πουρνιά να θέλει να μπει μέσα. Τρέχει, έχει μέσα τα προσωπικά της αντικείμενα. Ανησυχεί μήπως είναι ο γιος της, τα παιδιά της. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγενείς εδώ. Είναι η στιγμή που η οργή και η αγανάκτηση ξεχυλίζουν. Την ώρα που η Ματούλα Πουρνιά συνομιλεί με τον Μανώλη Καψή, μπουλντόζα της νομαρχίας, ξεπροβάλλει επιλυτικά με σκοπό να γκρεμίσει το σπίτι της. Ο Δημήτρης Πουρνιάς, ο οποίος έχει σκαρφαλώσει πάνω στην μπουλντόζα, είναι ο αδερφός της κυρίας Ματούλας. Τελικά ο οδηγός μπουλντόζας αναγκάζεται να υποχωρήσει, όταν στο όχημά του σκαρφαλώνει ο σύζυγος της κυρίας Πουρνιάς Ιορδάνης, ο κύριος που βλέπετε με το κόκκινο μπλουζάκι. Στην προσπάθειά του μάλιστα να σώσει ο κύριος Πουρνιάς το σπίτι του από τα δόντια της μπουλντόζας, τραυματίζεται στο πόδι του και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, ενώ ο αδελφός της, ο οποίος και αυτός ανέβηκε στην μπουλντόζα, συνελήφθη. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με το Αλεποχώρι και την κυρία Ματούλα Πουρνιά. Κυρία Πουρνιά, καλή σας ημέρα. Για μένα δεν είναι τόσο καλή ημέρα, βέβαια. Το καταλαβαίνουμε και το συμμεριζόμαστε, κυρία Πουρνιά. Μήπως τώρα, μετά από αυτά τα περιστατικά που είχαμε χθες και την πληροφόρηση που έχουν οι αρχές ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας για τη μητέρα σας, έχουν αναθεωρήσει και θα σας δώσουν κάποια παράταση? Σας τηλεφώνησε κάποιος? Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση, κανένα τηλέφωνο από κανέναν. Περιμένω να πάει 9 και η ώρα. Ναι. Να καταφέρω να
επικοινωνήσω με την πολεοδομία να ξέρω αν πρόκειται να συνεχίσουν σήμερα ή όχι, για να μπορέσω να φύγω για την Αθήνα. Ο άντρας μου και ο αδερφός μου θα περάσουν αυτόφορο. Πρέπει να πάω να βρω κάποιο. Θα περάσουν αυτόφορο γιατί? Για απήθεια κατά της αρχής. Επειδή προσπάθησαν να εμποδίσουν την μπουλντόζα. Ναι. Είναι όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα και θα παραπευθούν στον εισαγγελέα σήμερα. Αμέσως μετά το περιστατικό, δηλαδή, συνελήφθησαν ο. Βεβαίως και οι δύο. Σύζυγος και ο γιος σας. Όχι σας... ο γιος μου, ο σύζυγος. Ο αδερφός σας. Και ο αδερφός μου. Δεν σας τηλεφώνησε κανείς από την πολεοδομία, από δεν ξέρω ποια άλλη αρμόδια αρχή? Όχι, καταρχήν δεν έχω τηλέφωνο. Ξυλώθηκε και το τηλέφωνο. Μιλάω με κάποιο δανεικό κινητό το οποίο δεν έχει ούτε καν μπαταρία. Σε λίγο πέφτει η μπαταρία. Δηλαδή περιμένετε. Κινηθήκαμε στο δρόμο. Ναι. Ξενοδοχείο Τα Αστέρια. Και περιμένετε. Εγώ βασικά δεν κοιμήθηκα, αλλά οι υπόλοιποι άνθρωποι που κοιμήθηκαν εδώ, γιατί κάποιος έπρεπε να μείνει να φυλάξει αυτά τα πράγματα που βγήκαν έξω. Ναι. Και κοιμηθήκαμε στο δρόμο. Κυρία Πουρνιά. Αν αυτό είναι κράτος, αν αυτό λέγεται κράτος, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ να τα βάλω με αυτό το κράτος. Θέλω τώρα που σας αισθάνομαι λίγο πιο ήρεμοι, να μας εξηγήσετε γιατί μόνο το δικό σας σπίτι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά αυθαίρετα εκεί. Αυτό το αφήνω να το βρείτε εσείς. Δεν νομίζω εσείς ότι είστε εξήγηση. Ικανοί και νομίζω ότι αυτά που έγιναν εχθές, οι δημοσιογράφοι του Sky που ήταν εδώ εχθές, ναι, έφυγαν, αφού η πολεοδομία τους είπε πρώτα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει εισαγγελέας. Υπογράφηκε πρωτόκολλο μη κατεδάφιση και μετά έφυγαν τα κανάλια από εδώ. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν? Ναι. Ότι σε 10 λεφτά γύρισαν πίσω τα κανάλια επειδή βρήκαν την μπουλντόζα με τον εισαγγελέα στο δρόμο να φέρνει την μπουλντόζα πίσω από το δρόμο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ξέρω ότι οι υπάλληλοι της πολεοδομίας, ο υπάλληλος της μπουλντόζας και όλοι οι υπόλοιποι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάποια ώρα σχολάνε. Ναι. Και ρωτάω εγώ, αφού αυτό το πράγμα ξεκίνησε 7 η ώρα το απόγευμα και δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει και να γκρεμιστεί το σπίτι με τα πράγματα. Ζήτησα μία μοναδική μέρα παράταση εν τέλει. Μία μοναδική μέρα για να βγάλω τα πράγματα έξω. Η εισαγγελέας μου είπε ότι δεν εξαρτάται από αυτήν, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η αστυνομία επίσης. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, κύριε Πουνιά. Εσείς μπορεί να ζητήσετε μία μέρα μόνο, αλλά το αίτημά σας. Όχι, δεν ζήτησα μία μέρα μόνο. Παράταση. Ζήτησα αρχικά μία παράταση να μην γίνει τίποτα για το σπίτι. Εκεί ήθελα να φτάσω. Ακριβώς επειδή υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Επειδή ο κύριος Νομάρχης και οι εισαγγελέας μου το απέκλεισαν, παρακάλεσα έστω για μία μοναδική μέρα για να μην είμαι αυτή τη στιγμή σαν τον τσιγκάνο με τα πράγματά μου πεταμένα στον δρόμο. Αυτό έλεγα νωρίτερα, κύριε Πουρνιάκη, καταλαβαίνουμε την οργή και τη συγκίνησή σας. Στην περίπτωση της μητέρας σας, ακριβώς επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, για έναν υπερήλικο άνθρωπο ο οποίος δεν θα ζήσει και πολύ καιρό, αυτή είναι η αλήθεια, θα μπορούσαν να το σεβαστούν αυτό και ακριβώς για κοινωνικούς και μονολόγους να περιμένουν, πώς να το πω, είναι και σκληρό, να περιμένουν δυστυχώς, ένα διάστημα. Οι αρμόδιοι δεν ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Έχουν σοβαρότερα πράγματα, μάλλον. Εσείς πήγατε στο γραφείο του Νομάρχη, μας είπατε χθες. Εγώ πήγα το Φεβρουάριο μήνα στο γραφείο του Νομάρχη, αφού εξάντλησα κάθε πολιτικό μέσο το οποίο μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Διότι εγώ είμαι ένας απλός πολίτης, δεν μπορώ να βρω πολιτικά μέσα. Ναι. Κάθε γνωστό άνθρωπο που και μπορούσε. Και τι απάντηση ύστερα. Το σήκωσε κάποια κυρία η οποία μου είπε ότι η αρχή του γραφείου του Νομάρχη είναι να κρατάει τα τηλέφωνα αυτών που τον ζητάνε και να τους παίρνει ο Νομάρχης. Βέβαια, από την ώρα που μου το είπε αυτό, το είχα ξεγράψει ότι θα με πάρει ο Νομάρχης. Δεν είχα καν αυτή την απέτηση. Μάλιστα. Αλλά πώς θα μπορούσα επιτέλους να επικοινωνήσω με τον Νομάρχη για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα? Εγώ αυτό ρωτάω. Θέλω μία απάντηση σε αυτό. Έχετε δίκιο. Μία υπεύθυνη απάντηση. Πώς μπορεί ένας απλός, οποιοδήποτε φορολογούμενος Έλληνας πολίτης, να φτάσει σε κάποιον υψηλά ιστάμενο από τον οποίο εξαρτάται το πρόβλημά του να λυθεί ή και να μην λυθεί? Έχετε αλλά δίκιο να φτάσει σε αυτό να το επίπεδο. Να το ρωτάτε, διότι εδώ δεν πρόκειται για ένα απλό πρόβλημα, πρόκειται να καταδαφίσουν ένα σπίτι. Άρα λοιπόν, μία απάντηση έστω σας όφιλε η Νομαρχία. Πριν από λίγο πέρασε έξω από το σπίτι μου κάποιο, το οποίο δεν ξέρω το όνομα, μου είπε ότι είναι μεγαλοεργολάβος εδώ στο Αλεποχώρη, ναι, και ότι επί 40 χρόνια δεν έχει γίνει ποτέ αυτό που έγινε χθες. Δεν έχει γίνει καμία κατεδάφιση σπιτιού στο Αλεποχώρη. Μάλιστα. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τον κύριο Νομάρχη. Όλα αυτά τα αυθαίρετα που γίνονται στην Ψάθα Σοριδών, γιατί δεν πάει να τα κατεδαφίσει? Και μετά να κατεδαφίσει και το δικό μου, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν ζήτησα να εξαιρεθώ από τον νόμο, ζήτησα να μην προηγηθώ.
Είναι σαφές το αίτημά σας. Δεν ζήτησα εξαίρεση. Η απόφαση είναι τελεσίδικη. Δεν ζήτησα εξαίρεση. Ελπίζουμε στην ευαισθησία και της νομαρχίας και όσων εμπλέκονται. Εγώ δεν την έχω δει ακόμα. Την έχω δει ακόμα αυτή την ευαισθησία. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Είναι πάρα πολύ αργά για να τη δω τώρα μετά από αυτό που έχουμε υποστεί. Είμαστε 30 άνθρωποι χθες εδώ. Τα είδαμε κύριε Πουρνιά. Σας ευχόμαστε κουράγιο. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Αίτηση ανέρεση στον Άριο Πάγο αναμένεται να καταθέσει η πλευρά του Τόλι Βοσκόπουλου, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, που απαλλάσσει την πρώην σύζυγό του, την κυρία Τζούλια Παπαδημητρίου, από την κατηγορία της υπεξαίρεσης των 4 δισεκατομμυρίων δραχμών. Η κυρία Παπαδημητρίου είχε μιλήσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑ και επιτέθηκε με δρυμύτητα στον δημοφιλή τραγουδιστή. Λάθος δρόμο πήραμε καρδιά. Ρίξαμε ανάποδη ζαριά. Αγάπη, μίσος και πολλά εκατομμύρια. Ένα σενάριο της ζωής που από χρυσό έγινε γκρίζο. Ένας φλογερός έρωτας που κάθισε στο εδόλιο. Χρόνια τώρα η Τζούλια Παπαδημητρίου και ο Τόλης Βοσκόπουλος συνειδητοποιούν πως ο κοινός δρόμος που χάραξαν κάποτε ήταν λάθος. Πήραμε καρδιά. Το χθεσινό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών έφερε και πάλι στο φως τη χρυσή διαμάχη. Απείλαξε την Τζούλια Παπαδημητρίου και την οικογένειά της από τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης της περιουσίας του Τόλη Βοσκόπουλου. Ήταν ένα χτύπημα για τον τραγουδιστή και μια μικρή ανάσα ικανοποίησης για την ίδια. Και αυτό γιατί, όπως είπε χθες με τρεμάμενη φωνή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, η ιστορία με τον Τόλη Βοσκόπουλο 4 χρόνια τώρα την έχει βλάψει ως οτίποτε άλλο. Έχει προσβάλει την ίδια, την τιμή της και την οικογένειά της. 4 χρόνια είμαι υπόδικη, όχι μόνο στα κανάλια, στα περιοδικά, αλλά μπορώ να σας πω ότι ο απόϊχος έχει φτάσει και στο εξωτερικό. Χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δικηγόρους μου, αλλά και στους φίλους μου που στάθηκαν δίπλα μου όλο αυτό το δύσκολο καιρό. Και έλεγες, η αγάπη μας θα ζήσει, και έλεγες, μέχρι γη να σταματήσει, και έλεγες. Ήταν καλοκαίρι του 1995, όταν η αγάπη 5 χρόνων μετατρεπόταν σε μίσος. Τότε που οι αγωγές άρχισαν να πέφτουν βροχή. Ο Τόλης Βοσκόπουλος ζητούσε την κατάσχεση της περιουσίας της πρώην συζύγου του, αλλά και της οικογένειάς της, μέχρι του ποσού των 4 δισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με τον τραγουδιστή, τόσα ήταν τα χρήματα που είχε εκμεταλλευτεί η Τζούλια από τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα. Ο Τόλης Βοσκόπουλος λίγο καιρό αργότερα ξανάφτιαχνε τη ζωή του με την Άντζελα Γκερέκου και η Τζούλια Παπαδημητρίου έφευγε για το εξωτερικό για να μπορέσει να γυρίσει και αυτή μια καινούργια σελίδα στη ζωή της. Εμένα μου έχει καταστρέψει τη ζωή μου. Εγώ που έλεγα το όνομά μου ήταν συνώνυμο με κάποια δισεκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιος πρέπει να την πληρώσει την ύφη. Και αυτός που πρέπει να την πληρώσει είναι ο Βοσκόπουλος. Ό,τι κι αν γίνει, θα σε για μένα είναι πάντα εκείνη. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως ένα διάσημο, ευτυχισμένο ζευγάρι σαν τον Τόλη Βοσκόπουλο και την Τζούλια Παπαδημητρίου θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Πως η καταιγίδα που θα ακολουθούσε θα παρέσυρε όλα όσα έζησαν 5 χρόνια μαζί. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα λόγω της συμπεριφοράς του, λόγω των ναρκωτικών που έπαιρνε ο κύριος Βοσκόπουλος, θα τον εγκαταλείψω. Αυτό του στήχησε. Αυτό που είπα για τον Βοσκόπουλο δεν το είπα τώρα. Το έχω πει και το φωνάζω από την αρχή. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κατάληξη της βεντέτας που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο πλευρών. Το χάσμα που τους χωρίζει είναι αγεφύρωτο. Ο δικαστικός μαραθώνιος μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχει τελειωμό. Μπορεί το Συμβούλιο Εφετών να αποφάσισε ότι η μήνυση του Τόλη Βοσκόπουλου ήταν αβάσιμη. Ο ίδιος όμως, μέσω των δικηγόρων του, αναμένεται να αντιδράσει με νέες προσφυγές στη δικαιοσύνη. Είμαστε ελάχιστα λεπτά πριν από την εκτόξευση του διαστημικού λεωφορείου Κολούμπια. Θα συνδεθούμε λοιπόν με το στούντιο μας εδώ στην Πειραιώς και τη Ρένα Γκούμα για να δούμε τις πληροφορίες που υπάρχουν. Καλημέρα και πάλι από μένα. Να δούμε αν τελικά θα πραγματοποιηθεί όμως αυτή η εκτόξευση, καθώς πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή. Αυτή τη φορά δεν είναι κάποιο μηχανικό πρόβλημα, αλλά ο καιρός που τα έχει χαλάσει εκεί στην NASA, στο ακροτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. Το πλήρωμα, το πενταμελές πλήρωμα του διαστημικού λεωφορείου Κολούμπια, όπως τους βλέπουμε εδώ, είναι μέσα στο διαστημικό λεωφορείο, δεν έχουν φύγει, παρόλο που η εκτόξευση ήταν να γίνει εδώ και περίπου μία ώρα. Ωστόσο, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, υπάρχουν αστραπές στην περιοχή. Δεν θέλουν να το διακινδυνεύσουν. Είναι μάλλον αδύνατο να γίνει η εκτόξευση και περιμένουν οι ειδικοί να καθαρίσει ο καιρός. Πάντως, είναι συγκεκριμένο το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει η εκτόξευση, διότι αν περάσει αυτή η ώρα, δεν θα καταφέρουν να θέσουν σε τροχιά το διαστημικό λεωφορείο και συνεπώς θα πάει και σε άλλη αναβολή. Η πρώτη φορά, η πρώτη μέρα που ήταν να εκτοξευθεί το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια ήταν την περασμένη Τρίτη, πριν από 2 μέρες δηλαδή. Ωστόσο, επειδή βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες υδρογόνου στο χώρο του ενός
κινητήρα ανέβαλαν την εκτόξευση αυτή. Οι ειδικοί για να δουν τι δεν πήγαινε καλά. Και είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Και φυσικά η ατμόσφαιρα στο ακροτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα ήταν εορταστική. Ωστόσο, δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα για δεύτερη φορά. Η πτήση αυτή θα ήταν ιστορική και θα είναι ιστορική αν τελικά πραγματοποιηθεί. Ναι. Διότι για πρώτη φορά κυβερνήτης του διαστημικού λεωφορείου θα είναι μια γυναίκα. Η Άιλιν Κόλινς που είδαμε λίγο πριν στις εικόνες μας, η οποία είναι 42 χρόνων, εργαζόμενη μητέρα και σύζυγος πιλότου. Ίσως τώρα η όλη ατυχία να οφείλεται στον Steve Colley, τον μηχανικό. Διότι πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός, έμπειρος αστροναύτης, έχει κακό προηγούμενο, καθώς τις περισσότερες από τις πτήσεις τις οποίες έχει λάβει μέρος έχουν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, κυρίως αναβολές λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Είναι λίγο γρουσούζης τώρα, θέλεις να μας πεις, αλλά μας το λες με διακριτικό τρόπο. Μάλιστα. Να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει η Ρένα. Στα επόμενα δελτία θα έχουμε σίγουρα τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η πρώτη σας ενημέρωση. Ακολουθούν οι πρωινές διαδρομές με τον Κωστή Παρά. Σημερινή του καλεσμένη είναι ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Ανθόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καλός, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Νουσάκη, καθώς και εκπρόσωποι γονέων και φοιτητών από τα Πανεπιστήμια της Σερβίας. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα που υπάρχει από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από εμάς ευχές για μια όμορφη μέρα.